Να ρωτήσω κάτι, πώς ξεκίνησε η αναζήτηση με τη φωτογραφία? Ξεκίνησε αρκετά έτη πριν, με την πρώην μου κοπέλα τότε, που βγάζαμε τα ταξίδια που πηγαίναμε, πήγαμε για μπάνια, το σκυλάκι μας. Και το συνέχισα μετά εγώ μόνος μου και ήμουν καλός σε αυτό. Δηλαδή, έπαιρνα καλό feedback από τον κόσμο. Τους άρεσαν οι φωτογραφίες μου, ζητάγανε κι άλλο. Έπειτα το έκανα και επάγγελμα για 5 χρόνια. Έβγαζα γάμους, βαφτίσια. Καθόλου ψέματα. Έχω κάνει και του πατέρα μου δίσκο. Εξώφυλλο. Εξώφυλλο, ναι, ναι, ναι. Για το γέλα μου, χαμογέλα μου. Γέλα μου, χαμογέλα μου. Έχω κάνει μόδα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, βίντεο κλιπ. Αλλά δεν ήταν αυτό που έψαχνα εγώ σε αυτό το ταξίδι της φωτογραφίας. Και μια μέρα είπα, stop, θα κάνεις αυτό που θες εσύ για σένα και θα δεις που θα σε βγάλει. Και μας έχει βγάλει εδώ πέρα που είμαστε σήμερα. Μου είπες ότι με τη μητέρα σου, τη Σοφία Λιπέρτη, έχετε συνεργαστεί σε εκπομπή. Ναι, ναι, ήμουν γυμνάσιο. Τι έκανες? Δευτέρα, Παρασκευή, σχολείο, Σαββατοκύριακο, εκπομπή με τη μητέρα μου. Και το Θανάση τον Πάτρα. Είναι ο γιος μου, κυρίες και κύριοι, ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ο τρίτος συνεργάτης της εκπομπής μας. Θα λέω πράγματα που φορά εμάς τους νέους. Ναι. Έχω τους δικούς μου. Εσάς τους νέους, γιατί εμείς οι μεγάλοι πια. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Για βες. Θα έχω τους δικούς μου καλεσμένους, τα δικά μου βίντεο. Δεν τα βλέπεις. Σε πάω και κόντρα. Έκανα τα νεανικά. Κανονικά μπροστά στο φακό. Ναι, ναι, στο φακό έχω ανοίξει και εκπομπή. Διάφορα. Τρέιλερ, θυμάμαι τα πάντα. Ωραία ήταν, πολύ ωραία. Περνάγαμε όμορφα. Έκανα. Θυμάμαι, έβγαινα έξω και έκανα συνεντεύξεις. Πώς τον βλέπεις τον μικρό σου αδερφό? Όχι μικρό μου αδερφό. Έχω τον απόλυτο σεβασμό για τον Νικόλα. Είναι ο καλύτερος μου φίλος στον πλανήτη. Και πορευόμαστε μαζί. Από μικρά. Έχουμε μεγαλώσει ο ένας τον άλλον. Μαζί και με το πώς μας έχουν μεγαλώσει οι γονείς μας. Αλλά περνάγαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί μικροί. Λόγω του ότι οι γονείς μας δουλεύανε ατελείωτες ώρες. Για πολλά χρόνια. Ο Νικόλας δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι είναι κυριολεκτικά η αδελφή ψυχή σου, έτσι? Είναι. Είναι. Πότε αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται έξω με τους γονείς σου? Θα σου πω για τον πατέρα μου. Ναι. Το κατάλαβα όταν πήγα, είχα πάει και είχα δουλέψει μαζί του. Ήμουν δίπλα στον ηχολήπτη του. Mm-hmm. Και ηλικία περίπου? 19-18, με το που τελείωσα τη σχολή μου. Τότε κατάλαβα το μεγάλο αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή έβλεπα τον κόσμο πως κοίταγε τον πατέρα μου και τότε κατάφερα να καταλάβω περί τίνος πρόκειται ο Γιάννης ο Πάριος. Το ίδιο για τη μητέρα μου. Είναι αυτά που λέγαμε πριν ξεκινήσουμε. Ναι, ναι. Ότι η Σοφία από όπου έχει περάσει από την τηλεόραση, όλοι έχουν να πούνε μια καλή κουβέντα. Πολύ σωστά. Για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό από οποιοδήποτε βάθρο μπορείς να φτάσεις στην καλλιτεχνική σου πορεία. Είχες καταλάβει την ύπαρξη των φωτογράφων στη ζωή σας? Ναι, με. Το νιώσες από νωρίς αυτό? Το ένιωσα νωρίς, παιδική ηλικία, δημοτικό. Αλλά δεν σου κρύβω ότι δεν ήταν κάτι το οποίο ποτέ με ενόχλησε όσο δεν ενοχλούσε τους ίδιους γονείς μου. Όποτε υπήρχαν όμως περιπτώσεις που ο παπαράτσι, η φωτογράφος, δεν σεβότανε, γιατί οι γονείς μου ποτέ δεν ήταν φύγει από εδώ. Όταν όμως δεν υπήρχε ο σεβασμός από εκείνους και τους έλεγαν να στεναχωριούνται, με έπιανε και εμένα μια στεναχώρια. Έχω την αμυδρά υποψία ότι από αυτό που βλέπω απέναντί μου και από αυτό που έχω καταλάβει για τον Νικόλα, δεν ψωνιστήκατε. Οφείλουμε να με. Ποιοι είμαστε να ψωνιστούμε? Αυτό λοιπόν, πώς το καταφέρατε? Ήτανε κατόρθωμα του μπαμπά και της μαμάς αυτό? Δεν στους ανθρώπους αυτούς τους δύο. Είναι ψώνιο κανείς. Με το χέρι πάλι στην καρδιά, θα σου πω πως όχι. Ειλικρινά. Και δεν το λέω έτσι. Που είχαν κάθε δικαίωμα. Η ταπεινότητα είναι ένα από τα πράγματα τα οποία μεγαλώσαμε και μάθαμε σε αυτήν την οικογένεια. Ο πατέρας μου μικρός δεν είχε παπούτσια να φορέσει. Έβγαινε ο καπετάν Χαραλάμπης και έπιανε από τη θάλασσα λάστιχα για να του κόψει να έχει όλα να βάλει. Γιατί να ψωνιστεί οποιοδήποτε σε αυτήν την οικογένεια? Η μητέρα σου έχει επιλέξει να ζει στην Πάρο. Ναι, τυχερή. Όταν αποφάσισε να το κάνει, ζήτησε την γνώμη σας? Νομίζω απλά μας το ανακοίνωσε. Παιδιά, φεύγω, πάω στην Πάρο. Βασικά έγινε σταδιακά αυτό. Ήμασταν όλοι στην Πάρο. Ναι. Όλα τα χρόνια της ζωής μας. Ναι. Η μητέρα μου αποφάσισε να επενδύσει στο νησί. Ναι. Και έκανε το πρώτο της μαγαζί. Πράγμα περίεργο για εκείνη την περίοδο, γιατί
Μέχρι πρώτην ήταν στην τηλεόραση. Παράλληλα όμως και εσύ, δεν απέχεις και πολύ από αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα πια καθόλου. Τα τελευταία 2 χρόνια ο βιοπορισμός μου είναι από το νησί. Με το χέρι στην καρδιά, θέλω να μου πεις κάτι. Θεωρείς ότι κάποια στιγμή ήρθες αντιμέτωπος με τον εαυτό σου? Κάποια στιγμή στη ζωή μου, όπως και όλοι οι άνθρωποι, πέρασα τις δυσκολίες μου. Με σοβαρά ψυχοσωματικά προβλήματα, τα οποία, δόξα τω Θεώ, μπορώ να πω ότι τα έχω ξεπεράσει στο 100% πια. Έγινε κάτι στη ζωή μου, το οποίο μου προκάλεσε ένα μεγάλο σοκ και μετά αντιδρούσε το σώμα μου. Στο όλο άγχος, γιατί δεν είχα πει να το... Αυτό που λέμε με εξανθήματα, συνήθως ίσως σε χτύπησε κάπου αλλού. Με χτύπησε αλλού. Έκανε στην καρδιά μου αριθμίες. Δεν ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που το έπαθα. Ποτέ. Νόμιζα ότι μένω εκεί. Φοβήθηκες? Ναι, πάρα πολύ. Από εκεί, από εκείνη την ημέρα και έπειτα, ξεκίνησαν 2 χρόνια αναζήτησης του προβλήματος, μέχρι να βρω τι είναι. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι δεν είναι ψυχολογικό. Έπρεπε να βρω αν φταίει η καρδιά μου, αν φταίει το σηκώτι μου, το πάγκρεας. Εσύ το δημιουργούσες αυτό? Ναι, εγώ το δημιουργούσα 100%. Εσύ το δημιουργούσες? Και μόνο όταν κατάλαβα με βοήθεια ψυχολόγου ότι εγώ το δημιουργώ στον εαυτό μου, τότε μόνο κατάφερα να το ξεπεράσω. Αυτό το ψυχοσωματικό σου, η εκδήλωση, σε ποια ηλικία είναι? Στα 26 μου μέχρι τα 29 μου. Πέρασαν οι αριθμίες? Όχι, υπάρχουν. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν? Ναι, μου έχει πει ο γιατρός, θα συνεχίσουν. Αλλά δεν είναι τίποτα να ανησυχώ, μου έχει πει. Και... ας υπάρχουν. Έχουν μειωθεί κατά πολύ. Δεν μου τις προκαλώ τόσο πολύ πια. Όταν συνέβη αυτό με τον Μιχαήλ, μπαμπάς, μαμά, Νικόλας... Ναι, όλοι εκεί. Επειδή ήταν 3 χρόνια γεμάτα, που δεν ήμουν ο εαυτός μου, είχα τη δύναμη μέσα μου να τους το... όχι κρύψω, γιατί τα λέμε όλα, αλλά να μην τους δείξω το τραγικό της κατάστασης, σε τι σημείο είχα φτάσει εγώ πραγματικά μέσα μου. Στη μητέρα μου το έδειχνα κάπως παραπάνω. Δεν ήθελα να στεναχωριούνται εκείνοι όμως. Θα μοιραστείς μαζί μας μια ωραία σου ανάμνηση από όταν ήσασταν όλοι μαζί? Μπορώ να σου πω για κοντινή ανάμνηση. Το Πάσχα του 21, το περάσαμε στην Πάρο οι 4 μας, η μαμά, ο Νικόλας, ο μπαμπάς και εγώ. Και κάτσαμε στο σπίτι μας κάτω και φάγαμε. Αυτό είναι οικογένεια. Δηλαδή και από αυτό που καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σου είναι ότι αν 2 άνθρωποι έχουν επιλέξει να ζουν χώρια, οικογένεια είναι πάλι. Και αυτό που μου περιέγραψες είναι το Πάσχα μιας οικογένειας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η οικογένεια δεν είναι ποιοι βρίσκονται στο σπίτι. Όπως η οικογένεια φαντάζομαι είναι για σένα και τα άλλα 2 σου αδέλφια. Εννοείται. Ο Χάρης και ο Θανάσης είναι αδέλφια μου. Και η Ντίνα είναι μαμά μας. Πάντα έτσι τα λέγαμε. Είμαστε πολύ μεγάλη, ωραία οικογένεια.